Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Κύριε Λαμπρούλη, βρισκόμαστε ασφαλώς ενώπιον δύο κεντρικών προβλημάτων στην επικαιρότητα. Το ένα είναι η εξάπλωση του κορονοϊού και η προσπάθεια αντιμετώπισης της διάδοσής του και των επιπτώσεων που έχει. Αυτό είναι ασφαλώς ένα θέμα κυρίως της αρμοδιότητας των επιστημόνων, τους οποίους ίσως πρέπει να αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους στις περιπτώσεις αυτές. Όμως ταυτόχρονα την κοινή γνώμη απασχολεί ιδιαίτερα η κατάσταση στον Εύρο και όλοι οι χειρισμοί γύρω από την προσπάθεια να δοθεί μια λύση. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα την κατάσταση εκεί? Δείτε κύριε Ψαλιδόπουλε, οι εξελίξεις και το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά στα νησιά μας σε σχέση με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αλλά και οι πρόσφατες φυσικά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Εύρο δηλαδή, αυτό που βεβαιώνω είναι ότι για ακόμα μια φορά είναι πως η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που ακολούθησαν και ακολουθούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή φυσικά, είναι αυτή που ευθύνεται αφενός για τη διάλυση χωρών και τον ξεριζωμό λαών και αφετέρου για τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων είτε στα νησιά είτε βεβαίως στα σύνορα. Και αυτή η πολιτική άνοιξε το δρόμο στον Ερντογάν να θέλει να επιβάλλει τις δικές του φυσικά επιδιώξεις με όχημα το προσφυγικό. Και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στο Αιγαίο, στον Εύρο, προκειμένου, εχθρός του λαού, του ελληνικού λαού, δεν είναι τα θύματα αυτής της βαρβαρότητας που βιώνουν οι ξεριζωμένοι από τους πολέμους και τις επεμβάσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θυμίζουμε εδώ και με τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων για τα συμφέροντα φυσικά του ελληνικού κεφαλαίου. Εχθρός είναι η πολιτική που από τη μια στηρίζει τους υπεριαλιστικούς πολέμους, φυσικά αυξάνοντας τα κύματα των προσφύγων, και από την άλλη μετατρέπει την Ελλάδα σε μια χώρα φυλακή για να προστατεύεται το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκαία η φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιούνται αντίστοιχα και φωνές, δράσεις, ακροδεξιές, ανοιχτές είτε συγκεκαλυμμένες, ή αντιδραστικές ξενοφοβικές φωνές που επιδιώκουν να στρέψουν το λαό, τον ελληνικό λαό, κατά των θυμάτων, προσφύγων και μεταναστών, γίνονται τελικά ο καλύτερος σύμμαχος αυτών που δημιουργούν και συντηρούν το πρόβλημα. Και μάλιστα γίνονται και ο καλύτερος, αν θέλετε, σύμμαχος της κυβέρνησης Ερντογάν, που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κόσμο για τους δικούς του σκοπούς. Από αυτή την άποψη, εμείς εκφράζουμε την αντίθεσή μας παράλληλα και στα προτινόμενα, εμείς λέμε και τα θεωρούμε αδιέξοδα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με την εφαρμογή, όπως γνωρίζετε, του άρθρου 78 της συνθήκης της Λισαβόνας, στην ουσία για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων από τη Frontex, την συνοριακή ακτοφυλακή, την ευρωπαϊκή συνοριακή ακτοφυλακή, τη Frontex δηλαδή. Και μάλιστα θεωρούμε ότι κινείται και σε μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή η πρόταση, η σκέψη, η οποία θα περιφλέξει και την κατάσταση. Και με συγχωρείτε, αλλά εδώ έχουμε εμπειρία ότι καμία λύση δεν έχει δώσει εμπλοκή είτε του ΝΑΤΟ, όπως γνωρίζετε, αλλά και της Frontex στο Αιγαίο. Το αντίθετο, μάλιστα. Γιατί το χαρακτηρίζετε επικίνδυνο? Γιατί θεωρείτε ότι η ανάμειξη της Frontex περικλεί τέτοια στοιχεία επικίνδυνοτητας? Το λέμε αυτό στη λογική, στη βάση του παρελθόντος, του προηγούμενου διαστήματος, όπου με την παρουσία, είτε αν θέλετε, και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα πλαίσια διαχείρισης, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, του προσφυγικού μεταναστευτικού, είτε της Frontex, δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, ίσα-ίσα θα έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Και βεβαίως, από όλη αυτή την, και αν θέλετε με βάση τις εξελίξεις και στον Εύρο, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει στην ουσία να υπάρξει αμφισβήτηση και σύγκρουση με την πολιτική που ακολουθείται συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που βάζουμε και με τις προτάσεις μας, αν θέλετε, εδώ και καιρό που έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, μια πολιτική που έχει να κάνει με τον κανονισμό του Δουβλίνου και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και μάλιστα προτείνουμε τον άμεσο απεγκλωβισμό από τα νησιά με γρήγορες διαδικασίες, ούτως ώστε να πάνε όλοι αυτοί οι κατατρεγμένοι μετανάστες, οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους,
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και στα σύνορα με την Ελλάδα ή και στα σύνορα με τη Συρία και απευθείας να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες προορισμού τους. Και βεβαίως να σταματήσει κάθε συμμετοχή, στήριξη και εμπλοκής παράλληλα στις ενέργειες και τις επιχείρησεις του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν, να θυμίσουμε, και το γνωρίζετε κι εσείς, όπως και όσοι μας ακούνε, στηρίζουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Είτε, αν θέλετε, και τις επεμβάσεις στη Λιβύη, διαιωνίζοντας όμως κατά αυτόν τον τρόπο τον πόλεμο, τις καταστροφές και κατ' επέκταση την αύξηση των προσφυγικών ρευμάτων. Κύριε Λαμπρούλη, υπάρχει η εκτίμηση και μεταξύ πολιτικών παραγόντων και άλλων παρατηρητών, επιστημόνων, ότι η εξέλιξη αυτή στον Εύρο οφείλεται στο γεγονός ότι γενικά ο πρόεδρος Ερντογάν αντιμετωπίζει μια ουσιαστική αμφισβήτηση της πολιτικής την οποία επιδιώκει σε όλα αυτά τα μέτωπα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή και στην Συριακή κρίση και στην κατάσταση στη Λιβύη, και ότι αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλει να εξασφαλίσει με άσχημο, μη ανθρώπινα μέσα, να το πω έτσι, να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση? Κύριε Ψαλιδόπουλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφιλιότητα από το να βάζεις μπροστά ξεριζωμένους, βασανισμένους ανθρώπους για προκειμένου να επιτύχεις τις όποιες επιδιώξεις εσύ έχεις βάλει ως στόχο να καταφέρεις. Όπως κάνει δηλαδή ο Ερντογάν, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, εκβιάζει για μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Δείτε δηλαδή, αν θέλετε, και τους στόχους με τους οποίους πάει να συνομιλήσει σήμερα, ναι, αύριο, σήμερα, ναι. Σήμερα, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αιτήματα, να το πω έτσι, προς χρήματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα, και όχι μόνο, αλλά ναι, σε πρώτη φάση και οικονομική ενίσχυση. Άρα λοιπόν εκβιάζει για μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Στην επέμβασή του πού όμως? Στη Βόρεια Συρία. Όπως παράλληλα τρέχουν και τα υπόλοιπα ενδεχόμενα σχέδια που η αστική τάξη της Τουρκίας προγραμματίζει για τον άλλον. Και αυτό, γι' αυτό μάλλον και η αναγκαία φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί ούτε να ενοχοποιεί, επανέρχομαι σε αυτό, τους πρόσφυγες, αλλά ούτε να αθωώνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, που ξεριζώνουν λαούς και τους έχουν οδηγήσει, και παράλληλα μάλλον τους έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισμό στα νησιά του Αιγαίου, στον Εύρο βεβαίως, παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι του Ερντογάν. Και ούτε βέβαια μπορεί να αξιοποιείται για να ξεθαρεύουν και τελικά να αποθρασύνονται τις δραστικές ή, τι θέλετε, αρατσιστικές φωνές στην κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι η αμφισβήτηση του κανονισμού, η κατάργηση μάλλον του κανονισμού του Δουβλίνου, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και μάλιστα, όπως σας είπα και πριν, εμείς έχουμε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουν, όπως σας είπα και πριν, διαδικασίες υποβολής του ασύλου, αιτήσεων ασύλου, είτε στην Τουρκία, στο έδωσε της Τουρκίας, είτε στα σύνορα με την Ελλάδα, στη Συρία κτλ. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει άδικο, αλλά πάντως είναι μια γραμμή. Όπως την επίσης οποία και δεν δέχονται οι Ευρωπαίοι. Το ζήτημα, της μεταφοράς, αν θέλετε, των προσφύγων στα πλαίσια μιας ισοκατανομής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά τα αιτήματα είναι στις σημερινές συνθήκες περισσότερο θεωρούμε από αναγκαία. Ναι, φαίνεται ότι οι χώρες όπως είναι το Λουξεμβούργο μπορεί να συζητεί κάτι τέτοιο. Οι Γερμανοί κάτι έρχονται να το ξαναδούν. Πάντως οριακά, ναι, από την Ευρώπη. Η κυβέρνηση μπορεί να δείχνει την πυγμή της, για παράδειγμα, απέναντι στους εξαφιλειωμένους, τους πρόσφυγες που θαλασσοπνίγονται κτλ. Όπως επίσης και στους νησιώτες. Αυτό που ζήσαμε και είδαμε το προηγούμενο διάστημα να διαδραματίζεται στα νησιά μας. Όμως, καλό θα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δείξει αυτό που λέμε την πυγμή, το τζαμπουκά για παράδειγμα, απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, που θεωρούν δίκαιη για παράδειγμα την εισβολή της Τουρκίας στο Εντρίπ και στη Συρία κατ' επέκταση, ναι, και που δίνουν άλοθη στον Ερντογάν για να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για τις επιδιώξεις φυσικά της τουρκικής αστικής τάξης. Ενδεχομένως όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και άλλων μαζί με. Φυσικά, ναι, εντάξει, βεβαίως. Γιατί δείτε τώρα,
το ζήτημα, για παράδειγμα, που έρχεται από τη σύνοδο των πρέσβων του ΝΑΤΟ, στην οποία η Τουρκία ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ την ατοϊκή συνδρομή, για να διατηρήσει την κατοχή και επί της ουσίας να προσαρτήσει συριακά εδάφη, στα οποία παρανόμως έχει εισβάλει, και η ελληνική κυβέρνηση φέρεται, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί, φέρεται να έθεσε ως μόνο θέμα το σεβασμό από μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Και αν κάτι τέτοιο είναι όντως πραγματικότητα, όντως ισχύει, είναι πολύ επικίνδυνο. Αφού ουσιαστικά κάνει αποδεκτή πιο την επιθετική στάση της Τουρκίας, της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών. Προκειμένου στη Συρία, αν θέλετε στη Λιβύη και όπου γης, όπου δραστηριοποιείται με τα στρατεύματά της η Τουρκία. Αλλά και παράλληλα την καταπάτηση των συμφωνιών που καθορίζουν τα σύνορα. Όπως είναι, θυμίζω, η Συμφωνία της Λοζάνης. Και τις συνέπειες όλων αυτών πληρώνουν οι λαοί της περιοχής. Κύριε Λαμπρούλη, τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες ενός νέου διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Ο κ. Ερντογάν πήγε στη Μόσχα εκτάκτος, ύστερα από μια πολυήμερη διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία κατέληξε και δεν κατέληξε σε συνεννόηση. Δεν είναι και ακριβώς σαφές τι έχει γίνει, αυτό θα φανεί λίγο και στην πράξη. Πώς εκτιμάτε τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και την επίδρασή τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, και με τη Ρωσία, όπως και με τις ΗΠΑ, να θυμίσουμε το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, που υπήρχε αυτή, επιτρέψουμε τη λέξη, ένταση μεταξύ των σχέσεων Τουρκίας και ΗΠΑ, και παράλληλα ένας πιο έτσι σφιχτός εναγκαλισμός με τη Ρωσία. Όλα αυτά όμως διαδραματίζονται στη βάση των εξελίξεων στη Συρία και της θέλησης, αν θέλετε, της προοπτικής της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο στην περιοχή, την ευρύτερη αν θέλετε, και όχι μόνο στη Συρία, της Μέσης Ανατολής, στα πλαίσια των ανταγωνισμών που εξελίσσονται στην Μέση Ανατολή, για τον έλεγχο των σφοδρών ανταγωνισμών που διαμελίζουν κράτη, λαούς κτλ. Στα πλαίσια λοιπόν των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών της περιοχής, αν θέλετε, γενικότερα, και της, όπως και της Ανατολικής Μεσογείου, και παράλληλα τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς αυτών των πηγών ενέργειας. Άρα λοιπόν, δεν μας εκπλήσει, να το πω έτσι, αυτό που μόλις με ρωτήσατε, το αν βρέθηκε ή όχι η λύση. Γιατί δείτε, οι ανταγωνισμοί αυτοί που εξελίσσονται είναι παίκτες μεγάλες στην περιοχή. Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το στρατιωτικό του σκέλος, η Κίνα κατ' επέκταση και άλλες περιφερειακές μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι και η Τουρκία. Άρα λοιπόν έχουμε. Και το Ιράν και. Ναι, το Ιράν και πάει λέγοντας. Φυσικά και σε αυτή την κατεύθυνση και η χώρα μας, η αστική τάξη της χώρας, προσπαθεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, να παίξει ένα ρόλο, προκειμένου και αυτή να ωφεληθεί από το πλιάτσικο που συμβαίνει ή θα συμβεί, που συμβαίνει μάλλον, στην περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία αυτή. Προφανώς πολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τη δυνατότητα νέας επικοινωνίας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.